Χαίρετε αγαπητοί Χριστοαδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατέ. Και αυτό το Σάββατο και πάλι μαζί σας η εκπομπή μας, η Φωνή του Πατροκοσμά. Να ζητήσω συγγνώμη για την μικρή αυτή καθυστέρηση, η οποία αφήνεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Ίσως θα μπορούσα να πω ότι έβραν λίγο το χεράκι τους και όλοι αυτοί τα όργανα του σατανά, όπως είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αναφερόμαστε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας αλλά και στη σημερινή, που το θέμα μας είναι για όσους ανοίγουν αυτή τη στιγμή τους δέχτες των τηλεοράσεών των και βλέπουν για πρώτη φορά την εκπομπή μας. Το θέμα το οποίο διαπραγματευόμεθα είναι η μαγεία και όλα τα παρακλάδια της μαγείας. Ίσως λοιπόν να έβαλαν λίγο το χεράκι τους αυτοί και δημιούργησαν προβλήματα, για να έρθω όσο γίνεται πιο σύντομα στον σταθμό για να ξεκινήσει η εκπομπή μας. Ήμουνα στον δρόμο περίπου μία ώρα, για να μην πω και περισσότερο, και προσπαθούσα από δρόμο σε δρόμο να μπορέσω να βρω διέξοδο, γιατί όλοι οι δρόμοι ήταν κλειστοί για πολλούς και διαφόρους λόγους, για να μπορέσω να έρθω στο στούντιο εγκαίρως και να ξεκινήσει η εκπομπή στις 3. Και μάλιστα σήμερα είχα ζητήσει και κάποια έτσι προέκταση του χρόνου μας, λίγο να περάσει λίγο χρόνος ο κανονικός και να πάμε ένα τέταρτο παραπάνω από τον κύριο Ρίζο, και με μεγάλη προθυμία δέχτηκε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σήμερα την εκπομπή μας και να πούμε αυτά τα οποία έπρεπε να πούμε και να δείξουμε και τα βίντεο τα οποία σας είχα υποσχεθεί. Δυστυχώς όμως ο σατανάς έβαλε ίσως την ουρά του και τα όργανά του και μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να ξεκινήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι προλάβουμε θα πούμε. Μαγεία λοιπόν, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το σημερινό μας θέμα και τα παρακλάδια της μαγείας. Να, είχαμε αναφέρει στις δύο προηγούμενες εκπομπές ότι υπάρχει η μαγεία από τη στιγμή που υπάρχει και ο διάβολος. Είχαμε πει ότι ο διάβολος δεν ήταν δημιούργημα του Θεού ευθύς εξ αρχής, ήταν άγγελος φωτός, ήταν ο πιο λαμπρός άγγελος, και μετά από υπερηφάνεια εξέπεσε και από άγγελος του φωτός έγινε άγγελος του σκότους. Και έκτοτε το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να βλάψει τα δημιουργήματα του Θεού, την εικόνα και την ομοίωση του Κυρίου του Θεού μας, που είναι οι άνθρωποι, την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Και προσπαθεί με παντίους τρόπους να τους δημιουργήσει προβλήματα, να τους στεναχωρήσει, να τους θλίψει, να τους πονέσει, και ο τελικός στόχος να τους πάρει από την αγκαλιά και τα χέρια του Θεού και να τους οδηγήσει δυστυχώς στην αγκαλιά την δική του. Η ενέργεια αυτή, η δύναμη αυτή του διαβόλου, η οποία δίδεται από τον ίδιο εις κάποια όργανα του, είναι ακριβώς η μαγεία. Αυτή η δύναμη δηλαδή του σατανά δημιουργεί την μαγεία, δημιουργεί την δυνατότητα εκείνη, την δύναμη εκείνη, να ένας άνθρωπος, ένα όργανο του σατανά, ένας λειτουργός του σατανά, όπως ο Θεός έχει τους δικούς του λειτουργούς, έτσι και ο διάβολος έχει τους δικούς του λειτουργούς. Ένας λειτουργός λοιπόν, ένα όργανο του διαβόλου, που είναι όλοι αυτοί οι οποίοι είχαμε πει και θα πούμε και στη σημερινή εκπομπή μας, με επικλήσεις, με τελετές, με μαύρη ή λευκή μαγεία, αδιάφορο αν είναι μαύρη ή λευκή μαγεία, καμία διαφορά στην ουσία δεν υπάρχει μεταξύ μαύρης και λευκής μαγείας, όπως θέλουν κάποιοι να λένε ότι η μαύρη μαγεία είναι επικίνδυνη και δημιουργεί κακό στον άνθρωπο, ενώ η λευκή είναι αγαθή και καλή και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Είναι μεγάλη παραπληροφόρηση αυτή, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατές, και η μαύρη και η λευκή μαγεία έχουν πηγή τον σατανά και σκοπός είναι να απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Θεό και να τον φέρουν εις τον σατανά. Αυτή η δύναμη λοιπόν του διαβόλου διοχετεύεται διαμέσων των οργάνων του, των λειτουργών του, εις αυτούς και διαμέσω αυτών εις τους ανθρώπους, και δημιουργούνται τα διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε και αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας, που είναι οι λεγόμενοι δαιμονισμένοι ή μαγεμένοι κλπ. Υπάρχει λοιπόν η μαγεία, υπάρχουν οι μάγοι και όλα τα παρακλάδια των μάγων και της μαγείας. Είχαμε πει επίσης μια σύντομη έτσι ενημέρωση, ένας σύντομος πρόλογος για να
καταλάβουν και κάποιοι τηλεθεατές οι οποίοι για πρώτη φορά ακούν την εκπομπή μας. Είχαμε πει επίσης ότι η Αγία μας Γραφή, η Παλαιά και Καινή Διαθήκη, βρίθη μέσα από αναφορές για την μαγεία, για τους μάγους, για τα μέντιουμ, για τους φαρμακούς, για τους επαϊδούς, για πολλά παρακλάδια της μαγείας. Βρίθη επίσης η Παλαιά και Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη από αναφορές για δαιμονισμένους, για πολλούς δαιμονισμένους οι οποίοι εθεραπεύθησαν είτε με την βοήθεια του Θεού, του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είτε με την βοήθεια και την προσευχή των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων. Είχαμε κάνει κάποιες αναφορές και διαβάσαμε μέσα από την Καινή Διαθήκη κάποια σχετικά χωρία που αναφέρονται για δαιμονισμένους. Απλώς ενημερωτικά αναφέρω τα χωρία αυτά για όσους αδελφούς θέλουν να τα σημειώσουν και να κάνουν μόνοι τους τη διασταύρωση. Είναι λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο και στο στίχον 16, στίχοντες 16. Πάλι στον ίδιο Ευαγγελιστή, στο 10ο κεφάλαιο και στο στίχο 1 και κατωτέρω. Στον Ευαγγελιστή Μάρκο, στο Α κεφάλαιο και στίχος 26. Ευαγγελιστής Μάρκος, στο 5ο κεφάλαιο και στίχος 8. Πάλι στον Ευαγγελιστή Μάρκο, στο 7ο κεφάλαιο και στίχο 25. Ευαγγελιστής Μάρκος πάλι στο 1ο κεφάλαιο και στίχο 17 έως 25. Στον Ευαγγελιστή Λουκά στο 13ο κεφάλαιο και στον 11ο στίχο. Στις πράξεις των Αγίων Αποστόλων στο 16ο κεφάλαιο και στον 16ο στίχο. Και σε πάρα πολλά άλλα σημεία, τα οποία όπως σας είπα είναι πάρα πολλά και τα οποία δεν έχουμε και το χρόνο να τα αναφέρουμε όλα. Ενδεικτικά σας είπα αυτές τις αναφορές της Καινής Διαθήκης που υπάρχουν μέσα ξεκάθαρα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πειρασμένοι, έχουν πειραστεί δηλαδή από το πνεύμα του σατανά, από διάφορα πνεύματα του σατανά. Διότι βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, ότι άλλος άνθρωπος έπασχε από το πόδι του, άλλος έπασχε από παραλυσία, άλλος έπασχε από την φωνή του, άλλος έπασχε από τα χέρια του, άλλος έπασχε από όλο το σώμα του, υπήρχε πνεύμα το κοφό και άλαλον, υπήρχε πνεύμα πίθωνος όπως βλέπουμε εις τας Φιλίππους με τον Απόστολο Παύλο, υπήρχε πνεύμα ασθενίας, υπήρχε πνεύμα ασθενίας που βλέπουμε μέσα στο Ευαγγέλιο με εκείνη τη θυγατέρα του Αβραάμ που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 13ο κεφάλαιο και στον 10ο στίχο, που αναφέρει για μια κοπέλα η οποία την ονομάζει θυγατέρα του Αβραάμ και ήταν λέει δεμένη έτη 10 και 8. 18 έτη ήταν δεμένη από τον διάβολο, η συγκύπτουσα. Δηλαδή εδώ τι βλέπουμε αγαπητοί μου τηλεθέατε. Βλέπουμε ότι ο διάβολος σαν πνεύμα που είναι έχει τη δυνατότητα και επισέρχεται μέσα εις τον άνθρωπο. Εάν βέβαια βρει κατάλληλο έδαφος, έτσι, δεν μπορεί εύκολα να μπει όποτε θέλει και όπως θέλει, πρέπει να του δώσουμε εμείς την δυνατότητα και να το επιτρέψουμε. Είτε με κάποια θανάσιμη αμαρτία που θα κάνουμε, είτε με κάποια παρακοή που θα κάνουμε προς τους πνευματικούς μας, είτε λόγω της αμαρτωλότητάς μας, είτε διαπολών και διαφόρων άλλων λόγων. Επισέρχεται λοιπόν ο σατανάς σαν πνεύμα που είναι σαν λεπτό πνεύμα μέσα στον άνθρωπο και καταλαμβάνει κάποιο μέρος των μελών του σώματός του. Είτε το χέρι του, είτε τα χέρια του, είτε το πόδι του, τα πόδια του, τα μάτια του, την φωνή του. Μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα στο σηκώτη, στην καρδιά, στους νεφρούς, στους μυελούς, οπουδήποτε. Γι' αυτό και οι εξορκισμοί που υπάρχουν, ειδικές ευχές από την Εκκλησία μας, εις το Μέγα Ευχολόγιο, που υπάρχουν οι ειδικές ευχές για την εκδίωξη αυτών των πονηρών πνευμάτων, των ακαθάρτων πνευμάτων, των δαιμονίων άλλους, υπάρχουν μέσα αναφορές που μιλάει εδώ και λέγει η ευχή του Μεγάλου Βασιλείου ότι φοβήθητη φύγε δραπέτευσον αναχώρησον δαιμόνιων ακάθαρτων και εναγές καταχθόνιων, βήθιων, απατηλών, άμορφων, θεατών δια την ανέδεια, αθέατο δια την υπόκριση, όπου αν τη χάνεις,
ή απέρχει ή αυτός ή ο Βελζεβούλ ή κατασίων ή δρακοντοειδής ή θηριοπρόσωπος ή ως ατμής ή ως καπνός φαινόμενος ή ως άρσεν ή ως θύλη ή ως ερπετών ή ως πετινών ή ως νυκτυλόλαλων ή κοφών ή άλαλων ή εκ φοβού ή εξ επιδρομής. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και σε πολλά άλλα σημεία των ευχών αυτών ότι παίρνει διάφορα σχήματα. Και ως άρσεν μπορεί να το δει κανείς, και ως θύλη, και ως καπνός, και ως δράκον, και μπορεί να μπει μέσα και να δημιουργήσει κάποια κοφότητα στην φωνή μας, στέρηση της φωνής μας, και να κάνει την φωνή να μην ακούγεται. Τη συγκύπτουσα που ακούσαμε προηγουμένως, η οποία, δηλαδή στην οποία τι είχε κάνει, είχε μπει μέσα στην κοπέλα αυτή και την είχε κάνει συγκύπτουσα, την είχε κάνει να γέρνει προς τα κάτω, να μην μπορεί να σηκώσει απάνω το σώμα της και το κεφάλι της. Δεν ήταν αρρώστια, δεν ήταν αρρώστια, προσέξτε το αγαπητοί αδελφοί αυτό, δεν ήταν αρρώστια οργανική, ήτανε καθαρά δαιμονική πάθηση. Ο διάβολος είχε εισέρθει και την είχε κάνει να είναι σκυπτή, συγκύπτουσα και δεν την άφηνε να σηκωθεί απάνω. Και ήρθε ο Κύριός μας, ο οποίος ήρθε βέβαια ή να λύσει και καταργήσει τα έργα του διαβόλου, και όπως λέγει ήδη ο άρχον του κόσμου τούτου, δηλαδή ο διάβολος, και έκριται και έξω ευλήθη από την Εκκλησία του Χριστού και από το σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία και όλα τα μέλη, ο ζώων οργανισμός δηλαδή, όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ήρθε λοιπόν για να λύσει, να καταργήσει τα έργα του διαβόλου και συγχρόνως να βοηθήσει τον άνθρωπο και να τον απαλλάξει από τον διάβολο, από τον θάνατο και από τα έργα του. Που ένα από τα έργα του διαβόλου είναι αυτό ακριβώς, και η μαγεία. Διαμέσου των μάγων, των μέντιουμ, των αστρολόγων, των χαρτορικτών, των καφετζούδων, των σατανιστών και πολλών άλλων. Πνεύμα πίθωνος λοιπόν, πνεύμα κοφό και άλλων, πνεύμα ασθενίας με τη συγκύπτουσα, διότι και το πνεύμα και το κοφόν και άλλο τι είναι, είναι ένα είδος ασθενίας. Εισήλθε δηλαδή ο διάβολος μέσα, όπως βλέπουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 1ο κεφάλαιο και στίχο 7-25, και είχε κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να μιλήσει. Δεν ήταν οργανική πάθηση, δεν ήταν αρρώστια για να πάει να το θεραπεύσει ο γιατρός. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση, όχι ότι έχουμε τίποτα με τους ιατρούς και με τους επιστήμονες, κάθε άλλο. Ένα άλλο που θέλουν μήνυμα, που θέλουν να περάσουν όλοι αυτοί οι κύριοι, οι δημοσιογράφοι, σε εκπομπές τους, στα περιοδικά τους κλπ, προσπαθούν να βάλουν πάντοτε απέναντι την Εκκλησία με την επιστήμη και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι η επιστήμη και η Εκκλησία είναι εχθροί, ότι η Εκκλησία βάλει εναντίον της επιστήμης. Μεγάλο λάθος, τρομερό λάθος. Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία, ποτέ η Εκκλησία του Χριστού μας δεν έβαλε κατά της επιστήμης, γιατί ήταν σαν να έβαλε κατά του εαυτού της, κατά του Κυρίου μας. Διότι ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε την επιστήμη στους ανθρώπους. Ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε τη γνώση στους ανθρώπους. Κάθε γνώση προέρχεται από την πηγή της γνώσης, που είναι ο Θεός, πηγή της σοφίας. Μόνο ο Θεός είναι η πηγή των πάντων, της αγαθότητος, της σοφίας, της γνώσεως, της χαράς, της ευτυχίας. Και όπως λέγει χαρακτηριστικά η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός έδωκε την επιστήμη της ανθρώπης, ενδοξάζεστε εν της θαυμασίας αυτούς. Ο Θεός έδωσε την επιστήμη στους ανθρώπους για να δοξάζεστε μέσα από την γνώση αυτή, μέσα από την επιστήμη, ο Θεός, οι άνθρωποι και ο Θεός, διαμέσου των ανθρώπων. Λάθος λοιπόν, πολύ μεγάλο λάθος, και δυστυχώς έχουν πέσει πάρα πολλοί χριστιανοί μέσα σε αυτή την πεπονόφουγα, μέσα σε αυτήν την παγίδα, και λένε ότι η Εκκλησία βάλει εναντίον της επιστήμης. Λάθος. Ποτέ. Διότι επαναλαμβάνεται σαν να έβαλε εναντίον του εαυτού τους, εναντίον του Κυρίου μας. Προσπαθούν η Εκκλησία και οι χριστιανοί δεν δέχονται τους επιστήμονες. Τα βάζουν με τους επιστήμονες. Δεν τα βάζουν με τους επιστήμονες και συγκεκριμένα με τους ιατρούς. Κάθε άλλο. Τους αγαπάμε, τους σεβόμεθα, τιμούμε τη γνώση τους και την επιστήμη τους, αλλά όμως φυσικά σε κάποιο βαθμό, διότι ο άνθρωπος είναι πεπερασμένο όν και η γνώση του είναι
πεπερασμένες, φτάνουν σε κάποιο σημείο. Γι' αυτό άλλωστε και βλέπουμε ότι η επιστήμη συνέχεια εξελίσσεται, συνέχεια προχωράει. Βλέπετε, η μία θεωρία αναιρεί και καταργεί την προηγούμενη θεωρία, σε οποιαδήποτε επιστήμη θέλετε. Συνέχεια η επιστήμη εξελίσσεται. Συνέχεια βρίσκουν καινούργια πράγματα, καινούργια δεδομένα βάσει των τελειωτέρων επιτευγμάτων και οργάνων που βρίσκουν και ανακαλύπτουν συνέχεια και αναιρούν κάποια προηγούμενη τους θεωρία. Σεβόμεθα λοιπόν την επιστήμη, ακούμε την επιστήμη, προστρέχουμε στην επιστήμη όποτε το καλέσει η ανάγκη, διότι είναι και αυτοί άνθρωποι και δημιουργήμα του Θεού και επαναλαμβάνει, η γνώση δόθηκε από το Θεό, αλλά σε κάποιο βαθμό και συγχρόνως πρέπει το ένα βλέμμα μας να είναι στραμμένο προς τους ιατρούς που έχουν δοθεί από το Θεό, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος αλλού και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν έχω το χρόνο να τα αναπτύξω όλα και να τα αναφέρω, και συγχρόνως πρωτίστως και πάνω απ' όλα η προσοχή μας και η ελπίδα μας στραμμένη προς το Θεό, προς τον Δημιουργό μας, προς τον Πατέρα μας. Και με την ελπίδα στο Θεό και την βοήθεια του Θεού και με την βοήθεια των οργάνων του Θεού που είναι οι άνθρωποι, διότι ο Θεός μας έδωσε και τους ανθρώπους για να μας βοηθάνε σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να θεραπευτούμε και μπορούμε να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε θετικά, καλά, ωραία, χρήσιμα και ωφέλιμα και πνευματικά, θα έλεγα. Κλείνω εδώ την παρένθεση και εν κατακλείδη λέω ότι δεν διαφωνούμε με την επιστήμη, ούτε με την πραγματική επιστήμη όμως, έτσι, όχι με τους αστρολόγους οι οποίοι καφιούνται, θέλουν να καφιούνται και να λένε ότι είναι επιστήμονες. Πού το βρήκατε, κύριε, αυτό? Πού? Ποιο πανεπιστήμιο, επίσημο πανεπιστήμιο, προσέξτε, ποιο επίσημο πανεπιστήμιο σε όλα τα κράτη του κόσμου έχει μέσα στο πανεπιστήμιο σαν μάθημα την αστρολογία, σαν επίσημη επιστήμη την αστρολογία? Κανένα. Φέρτε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο επίσημο. Αλλά κάποια παρακλάδια, θα έλεγα, και κάποια μη αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, τα οποία από μόνο τους έχουν ιδρυθεί και ιδιαίτερα στην Αμερική, που είναι εκεί όλος ο εσμός και όλος ο κεκαιώνας των αιρετικών και η μητέρα πασών των αιρέσεων και των κακών, η Αμερική, διαμέσου του σιωνισμού και των Εβραίων. Σε κάτι τέτοιες χώρες λοιπόν και ιδιαίτερα στην Αμερική ιδρύονται, διότι το επιτρέπει το Σύνταγμα της Αμερικής, μπορεί ο καθένας να βγει και να αυτονομαστεί και να ιδρύσει οτιδήποτε θέλει. Και έχουν ιδρυθεί και ακαδημίες επίσημα με τίτλους επίσημες και πανεπιστήμια και οτιδήποτε άλλο, τα οποία όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι αναγνωρισμένα από τα υπόλοιπα νόμιμα πανεπιστήμια. Πότε? Αλλά και τώρα να μας φέρουν αυτοί οι κύριοι κάποια απόδειξη ότι είναι αναγνωρισμένο, είναι αναγνωρισμένη αστρολογία και σαν επιστήμη, και τώρα να μας φέρουν, να μας φέρουν από παλαιότερα. Πότε άλλοτε από τον προηγούμενο, από τον 19ο και προς τα πίσω έχει αναγνωριστεί η αστρολογία σαν επιστήμη? Εδώ υπάρχουν γνώμες επίσημων επιστημόνων και πανεπιστημίων που απορρίπτουν και καταδικάζουν ρητά και κατηγορηματικά και με τα βδελιγμίας, θα λέγαμε, την αστρολογία και τους αστρολόγους ως επιστήμονες, ως επιστήμη και ως επιστήμονες. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Όχι λοιπόν ότι κατηγορούμε τους επιστήμονες και τους ιατρούς, τους πραγματικούς επιστήμονες και τους πραγματικούς γιατρούς, αλλά καταδικάζουμε τους ψευτογιατρούς, θα λέγαμε, και τους παρα ιατρούς και τους παρα ψυχολόγους και τους αστρολόγους κλπ. Δεχόμεθα, αν θέλετε, και σαν μέχρι σε κάποιο βαθμό, διότι αυτό είναι λεπτό θέμα, ακόμα και την ψυχολογία. Και την ψυχολογία, την επίσημη βέβαια ψυχολογία, όχι τους παραψυχολόγους. Αν και εκεί βέβαια θέλει συζήτηση το θέμα, διότι είναι πολύ λεπτό το θέμα, επισέρχονται μέσα στην ψυχή πλέον, και η ψυχή είναι πνεύμα, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κανείς να κάνει επιστητό το πνεύμα και την ψυχή. Κατά πόσο μπορεί να αποδείξει, διότι επιστήμη αυτό σημαίνει ότι παρατηρείς με πείραμα και αποδεικνύεις συνέχεια, τετραγωνικά και μαθηματικά, μετά από πολλά πειράματα, το αληθές του λόγου και του πειράματος. Κατά πόσον οι ψυχολόγοι θα μπορούσαν να το αποδείξουν αυτό, είναι λίγο επισφαλές και χρειάζεται συζήτηση. Αλλά σε κάποιο βαθμό δεχόμεθα και την ψυχολογία, όχι όμως την παραψυχολογία.
Μπορούμε λοιπόν να καταφεύγουμε σε γιατρούς. Και δεν καταδικάζουμε την ιατρική. Εδώ βλέπουμε όμως ότι ξεχωρίζει η Αγία μας Γραφή τα πράγματα και μας λέγει ότι ναι μεν υπάρχει ιατρική που μπορούμε να προστρέξουμε, ναι μεν υπάρχουν κάποιες οργανικές παθήσεις και ασθενείς οι οποίες μπορούν να θεραπευτούν μέσω των ιατρών, αλλά εδώ βλέπουμε δαιμόνια τα οποία δημιουργούν ασθένειες, παραλυσία, πόνους, στράβωμα του σώματός μας, στέρηση της φωνής μας, στέρηση του φωτός μας, στέρηση εν πάση περιπτώσει ή ασδήποτε αισθήσεώς μας. Το βλέπουμε ολοκάθαρα. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητοί τηλεθέατε, βλέπουμε ξεκάθαρα πλέον ότι δεν είναι μύθος, ούτε ανοησία, ούτε και μας οδηγούν στο μεσαίωνα οι θέσεις αυτές, οι αληθινές και ορθόδοξες θέσεις και απόψεις, ότι υπάρχουν δαιμόνια και υπάρχουν μάγια. Το αναφέρει ρητά και καθαρά και εξάστερα η Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Τόσες αναφορές κάναμε και θα κάνουμε ακόμα στη συνέχεια. Γιατί λοιπόν ορισμένοι κύριοι πειράζονται και χλεβάζουν και ηρωνεύονται, και μάλιστα κάποιοι δημοσιογράφοι επώνυμοι και σε μεγάλες εκπομπές και κοροϊδεύουν και λένε αυτά είναι ανοησίες και σαχαλαμάρες. Μα πού ζούμε, στον 20ο αιώνα ζούμε ή στο μεσαίωνα? Στον 20ο αιώνα ζούμε. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τίποτα ότι υπάρχει διάβολος, ότι υπάρχει σατανάς και ότι υπάρχουν μάγια και ότι υπάρχουν τα δαιμόνια τα οποία επισέρχονται μες τον άνθρωπο με διαφόρους τρόπους και του δημιουργούν προβλήματα. Δεν αναιρεί όλα αυτά. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι όλοι αυτοί οι κύριοι και ιδιαίτερα κάποιοι αστρολόγοι, οι οποίοι τώρα τελευταία μας βγαίνουν σε κάποια κανάλια και ούτε λίγο το πολύ μας λένε, μας δηλώνουν ότι είναι αστρολόγοι, και απ' την άλλη μας δηλώνουν ότι είναι και ορθόδοξοι χριστιανοί. Πολύ ωραία, θαυμάσια. Πώς μπορούν τώρα και συμβιβάζουν αυτές τις δύο ιδιότητες, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, και φυσικά όλοι οι εχέφρονες άνθρωποι και οι εχέφρονες χριστιανοί. Από πού και ως πού ο αστρολόγος μπορεί να είναι και ορθόδοξος χριστιανός, και εγώ, και όπως θα δείτε τα κείμενα των πατέρων και της Αγίας Γραφής, το αφισβητούμε πάρα πολύ. Διότι ορθόδοξος χριστιανός σημαίνει ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει αποδεχθεί σαν σωτήρα του, σαν πατέρα του, σαν Θεό του, την Αγία Τριάδα, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και όλα αυτά τα οποία δίδαξε ο Θεός και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες διαμέσου των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Πώς τώρα κάποιοι κύριοι θέλουν να αυτοαποκαλούνται ορθόδοξοι χριστιανοί και απ' την άλλη να υπηρετούν το διάβολο και τα όργανα του και τις ενέργειές του? Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ούτε εγώ, μόνο κάποιοι ταχυδακτηλούργοι θα μπορούσαν να τα σμίξουν. Αλλά όμως αυτό γίνεται γιατί? Για να ξεγελούν, παρακαλώ, τους αδαείς. Να ξεγελούν, αν θέλετε, κάποιους χριστιανούς οι οποίοι δεν έχουν και πάρα πολλές γνώσεις γύρω αυτά τα πράγματα, και εν ονόματι ότι αυτοί είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, και μάλιστα ορισμένοι καυχόνται ότι έχουν και εικόνες σπίτια τους κλπ. Λες και οι εικόνες θα τους σώσουν ή θα τους αγιάσουν, ή ότι όποιος έχει εικόνα είναι και ορθόδοξος χριστιανός και δεν υπάρχει περίπτωση να είναι εκτός της ορθοδοξίας. Λέτε και οι πυροβάτες, οι οποίοι είναι και καταδικασμένοι από την Εκκλησία μας, αυτοί που κρατούν τις ιερές εικόνες στα χέρια τους και πυροβατούν απάνω στα αναμένα κάρβουνα και αρχίζουν και εκστιάζονται και λένε διάφορα πράγματα και προφητεύουν και χίλια δυο άλλα πράγματα, λες και αυτοί, επειδή κρατάνε τις εικόνες, είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Κάθε άλλο. Ας δούμε όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, για την αστρολογία συγκεκριμένα, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες μας. Όπως σας είχα πει, ο Μέγας Βασίλειος
έχει κάνει αρκετή μεγάλη αναφορά για τους αστρολόγους και για τα ζώδια. Αυτοί οι κύριοι, οι αστρολόγοι, οι οποίοι επαναλαμβάνουν καταδικασμένοι από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, από ιερούς κανόνες που υπάρχουν στο Ιερό Πηδάλιο, 61ος κανόνας της Πενθέκτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, ο 24ος Σεναγκύρα, ο 36ος Λαοδικίας, ο 3ος του Νήσης, ο 54ος του Μεγάλου Βασιλείου και άλλοι, και άλλο πλήθος κανόνων, όπως θα δούμε. Ας τους διαβάσουμε όμως, γιατί μπορεί ο χρόνος να μην μας πάρει, να τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, ας δούμε τι λένε τα θεόπνευστα κείμενα της Εκκλησίας μας. Το Ιερό Πηδάλιο, που λέγεται ακριβώς Ιερό Πηδάλιο, γιατί? Διότι είναι το πηδάλι, το τιμόνι, το ιερό τιμόνι, το οποίο οδηγεί απρόσκοπα και με σιγουριά τον χριστιανό, τον πιστό, εις το λιμένα του Κυρίου, εις τον παράδεισο, εις την Θεία Μέθεξη, εις την αιωνιότητα, με σιγουριά. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν ο 61ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου? Διαβάζω κατευθείαν τη μετάφραση, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να μεταχειρίζονται κανένα πράγμα από εκείνα όπου οι Έλληνες μεταχειρίζονται, μαντίας δηλαδή και γοητείας. Και άλλα όμοια. Δια τούτο ο παρόν κανόν 6 χρόνους διορίζει να απέχωση των μυστηρίων εκείνοι οι χριστιανοί όπου εκδώσουσι τον εαυτό τους εις τους μάντης και εις τους ονομαζομένους εκατοντάρχους ή άλλους παρομοίους, με σκοπόν δια να μάθουσιν εξ αυτών εκείνα τα απόκριφα όπου βούλενται. 6 χρόνους κανονίζει η 6η Οικουμενική Σύνοδος, η θεόπνευστος αυτή σύνοδος, η Οικουμενική Σύνοδος, τους χριστιανούς εκείνους, οι οποίοι όχι είναι μάντης, ή είναι μάγοι, ή είναι αστρολόγοι, ή είναι οποιοδήποτε άλλο παρακλάδι της μαγείας, αλλά προστρέχουσι. Σκεφτείτε πόσο κανονίζει αυτούς οι οποίοι είναι ήδη και εξασκούν το επάγγελμα του μάγου, του αστρολόγου, του φαρμακού, του medium κλπ. Αυτοί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κανονίζονται 20 χρόνια στέρησης όλη τους τη ζωή της Θείας Κοινωνίας και πρώτα απ' όλα βέβαια το Κύριο, αν μείνουν αμετανόητοι και δεν μετανοούν και επιμένουν σε αυτή την πλάνη τους και σε αυτή τη βδελιγμία τους, τους διώχνει, τους αποκόπτει από το σώμα της Εκκλησίας και τους βγάζει εκτός Εκκλησίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Δεν τα λέω εγώ, ορίστε. Διαβάζω ιερά κείμενα. Τώρα, αν κάποιοι κύριοι από αυτούς δεν δέχονται το Ιερό Πηδάλιο και τους Ιερούς Κανόνες και τους Αγίους Πατέρες, αυτό είναι δικαίωμά τους. Δεν βιάζομαι κανένα να τα δεχτεί, αλλά δεν έχουν δικαίωμα όμως να λένε ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μπορούν να τραβήξουν το δρόμο τους, μπορούν να λένε να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Δικαίωμά τους. Αλλά απαγορεύεται, δεν έχουν το δικαίωμα να λένε ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Διότι δημιουργούν σύγχυση και παραπληροφόρηση και παραπλάνηση. Και σκοπός τους και στόχος τους, μοναδικός, είναι να τραβήξουν πελατεία. Να τραβήξουν αφελή θύματα και να τα οικονομήσουν αδρά. Γι' αυτό παρουσιάζονται σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γι' αυτό παρουσιάζονται με εικόνες, γι' αυτό ορισμένοι σμίγουν τις επικλήσεις τους και τις προσευχές τους στα δαιμόνια με επικλήσεις σε Αγίους και με προσευχές χριστιανικού περιεχομένου κλπ. Είναι οι λεγόμενοι αυτοί γητευτέ που σμίγουν προσευχές, επικλήσεις δαιμονίων με επικλήσεις Αγίων και Αγγέλων και με προσευχές και με ψαλμούς του Δαβίδ. Όχι ότι μόνο οι γητευτές τα κάνουν αυτά, αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, έτσι. Και ο μάδης μπορεί να το κάνει αυτό άμα θελήσει, και ο αστρολόγος μπορεί να το κάνει, και οι χαρτορίτες μπορεί να το κάνουν, και οι καφετζούδες και οποιοδήποτε άλλος. Λοιπόν, οι προγενέστεροι πατέρες παρομοίως τους εκανόνισαν, με 6 χρόνια δηλαδή και περισσότερα. Παρομοίως δε και τους ανωτέρου κανονίζει 6 χρόνους και εκείνους όπου σύρουσε μαζί τους αρκούδας και άλλα άγρια ζώα, προσβλάβει των ανθρώπων, οι οποίοι μάλιστα λέγουσι και τες μοίρες των ανθρώπων. Οι διάφοροι δηλαδή, οι λεγόμενοι αλλιώς και μάντης ή χειρομάντης. Αυτοί που
προσπαθούν με διαφόρους τρόπους ή μέσω από την χείρα, από το χέρι του ανθρώπου ή μέσα από άλλα σημεία, από τα σύννεφα αν θέλετε, από διάφορα πουλιά, από διάφορα άλλα σημεία, οι οποίοι βέβαια και ο καθένας από αυτούς έχει και ειδική ονομασία, προσπαθούν να μαντεύσουν το μέλλον του ανθρώπου, την μοίρα του ανθρώπου και τα γεγονότα. Είναι αυτοί που ασχολούνται ειδικά με τα σύννεφα, είναι λεγόμενοι νεφοδιώχτε, που παρατηρούν τα σύννεφα και λένε θα γίνει αυτό, θα συμβεί εκείνο, θα συμβεί το άλλο κλπ. Ο τάδε άνθρωπος θα πάθει αυτό, άλλος θα πάθει εκείνο, εσύ θα πάθεις αυτό ή το μέλλον είναι αυτό και εκείνο κλπ. Ή οι ιονοσκόποι, αυτοί οι οποίοι παρατηρούν σημεία, ιονούς δηλαδή, είτε από κράξιμο πουλιό, είτε από τα κοράκια, είτε από το πέταγμα των πουλιών, είτε από διάφορα πουλιά, είτε από διάφορα άλλα σημεία. Ο Σάφτος λοιπόν κανονίζει και εκείνους όπου ονομάζονται νεφοδιώχτε. Γητευτέ, είπαμε τι είναι νεφοδιώχτε, είπαμε τι είναι γητευτέ. Και φυλακτήριοι, και μάντις, φυλακτήριοι. Φυλακτήριοι τι είναι αγαπητοί μου αδελφοί. Φυλακτήριοι είναι όλοι εκείνοι, όλα εκείνα τα όργανα του σατανά, γιατί έτσι τους αρμόζει να λέγονται, και όχι από μένα, από τους Άγιους Πατέρες αναφέρονται ως όργανο του σατανά και ως παιδιά του διαβόλου. Διότι ποιούν το θέλημα του διαβόλου και προσπαθούν να βγάλουν μέσα από την Εκκλησία, από την Ορθόδοξη Εκκλησία και από την αγκάλη του Θεού τους ανθρώπους και να τους φέρουν κοντά του, κοντά στον διάβολο. Φυλακτήριοι λοιπόν είναι εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν διάφορα φυλακτά. Αλλά μέσα όμως βάζουν διάφορα πράγματα διαβολικά. Διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν τα έχουν σμίξει, θα έλεγα, με επικλήσεις και με τελετές και με διάφορα πράγματα και αντικείμενα διαβολικά και νεκρικά, αν θέλετε, τα οποία παίρνουν από τα νεκροταφεία είτε κόκαλα νεκρών, είτε λάδι το οποίο ανάβει πάνω στο καντήλι ή οτιδήποτε άλλο, τρίχες κλπ. Ή αίματα από ακάθαρσίες της γυναικός ή οπουδήποτε άλλο. Τα σμίγουν λοιπόν όλα αυτά με επικλήσεις και τελετές, τα ράβουν, φυσικά μπορεί να βάλουν μέσα και καμία εικόνα ή οτιδήποτε άλλο για να ξεγελάσουν τους ανθρώπους και να σας πούνε να πάρτε ένα καλό φυλακτό για να σας φυλάει, να σας προστατεύει. Γι' αυτό θέλει, αγαπητοί μου αδελφοί, μεγάλη προσοχή τα φυλακτά τα οποία παίρνετε και τα οποία φοράτε. Από πού τα παίρνετε και ποιοι τα φτιάχνουν. Μόνο από μοναστήρια και μόνο από ιερείς και μόνο από μοναχούς και βέβαια και αυτούς οι οποίους γνωρίζετε, έτσι, όχι από οποιοδήποτε μοναχό και από οποιοδήποτε ιερέα, τον οποίο δεν ξέρετε, γιατί δεν ξέραμε και αν τι ιερέας είναι αυτός και τι μοναχός μπορεί να είναι αυτός. Διότι εδώ θα κάνω άλλη μία παρένθεση, πρέπει να σας ενημερώσω και συγχρόνως σας καταγγείλω, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, ότι κυκλοφορούν και πολλοί ιερείς ή μοναχοί, σε εισαγωγικά, οι οποίοι είναι ψεύτο ιερείς και ψεύτο μοναχοί. Τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ? Ότι είναι λαϊκοί, οι οποίοι βάζουν ράσα, προσέξτε αυτό που λέω, βάζουν ράσα, εξαπολύονται στους δρόμους και με δημιουργούν διάφορα σκάνδαλα και διάφορα προβλήματα επί τούτου, γιατί, για να χτυπήσουν την Εκκλησία, για να χτυπήσουν το ράσο. Έχω τέτοιες καταγγελίες, εχθές είχα μία καταγγελία και πριν αρκετό διάστημα είχα άλλες καταγγελίες και συγχρόνως και συνέχεια καταφθάνουν διάφορες καταγγελίες από διάφορους ανθρώπους και χριστιανούς οι οποίοι μου λένε αυτό το πράγμα, ότι αποδεικνύεται με κάποια στοιχεία και με κάποια αποδεικτικά πράγματα, στοιχεία, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι χριστιανοί. Δεν είναι ιερείς. Συγγνώμη, δεν είναι ιερείς, όχι χριστιανοί. Αλλά το κάνουν επί τούτου επίτηδες για να δημιουργούν σύγχυση στον κόσμο και να το μένος να πέφτει εναντίον του ράσου και εναντίον της Εκκλησίας. Βέβαια, με αυτό που λέγω, δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν και σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία. Κάθε άλλο. Δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Εάν μέσα στους 12 μαθητές του Κυρίου μας υπήρχε ένας προδότης και ανάμεσα σε
στους μετέπειτα Αγίους υπήρχαν πολλοί προδότες οι οποίοι έγιναν αιρετικοί και αρνήθηκαν τον Κύριό μας, πόσο μάλλον σε χιλιάδες κληρικούς και μοναχούς που υπάρχουν στην Ελλαδική Εκκλησία και σε μοναστήρια και σε ιερές μονές και σε ενορίες, ότι δεν θα υπάρχουν και από αυτούς ορισμένοι οι οποίοι θα έχουν προδώσει τις υποσχέσεις τους και θα είναι ανάξιοι λειτουργοί, οι μοναχοί. Φυσικά και θα υπάρχουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Το να παίρνουν όλοι αυτοί οι κύριοι κάποια μεμονωμένα περιστατικά και να χτυπούν γενικά την Εκκλησία και το Ράσο είναι τελείως, θα έλεγα, αθέμητο και τελείως σκόπιμο, θα έλεγα, και μεθοδευμένο, ακριβώς για το λόγο το ότι δεν αγαπούν αυτοί οι άνθρωποι και δεν αγαπούν διότι δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, φυσικά είναι όργανα κάποιων σκοτεινών ανθρώπων και κάποιων σκοτεινών αιρέσεων και αντιχρίστων οργάνων, και το μόνο που προσπαθούν να κάνουν, επειδή έχουν στα χέρια τους τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και τηλεόραση και τύπο, προσπαθούν να πλήξουν και να χτυπήσουν την Εκκλησία και το κλήρο. Αλλά ματέως αγωνίζονται, ματέως προσπαθούν. Η Εκκλησία του Χριστού είναι θεοσύστατος οργανισμός, μπορεί να αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι να είναι ευάλωτοι και να είναι αμαρτωλοί, και όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποια πάθη, κάποιες αμαρτίες κλπ. Και αγωνιζόμαστε να φτάσουμε στην θέωση. Αλλά όμως η Εκκλησία του Χριστού είναι ιδρυμένη από τον ίδιο το Θεό, τον ίδιο τον παντοδύναμο δημιουργό, ο οποίος είναι ο πατέρας όλων των ανθρώπων και ο δημιουργός όλου του κόσμου. Και ό,τι και να κάνουν, πύλη άδου ου κατ' ισχύσου είναι αυτοί, δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πόσοι και πόσοι, λέει, επολέμησαν την Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία, λέει, λαμπρύνεται και όλοι αυτοί που την επολέμησαν απόλλοντο, έχουν χαθεί, έχουν σβηστεί, σβήστηκαν, ξαφανίστηκαν από προσώπου της γης. Η Εκκλησία μένει, λαμπρύνεται, προχωράει 2.000 χρόνια, δεν μπόρεσε κανείς να την νικήσει. Γιατί έχει κεφαλή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Κανείς δεν μπορούσε, δεν θα μπορέσει να πειράξει την Εκκλησία του Χριστού. Το μόνο που θα κατορθώσουν αυτοί οι κύριοι είναι να επισύρουν την οργή του Θεού κάποια στιγμή, ο οποίος τους ανέχεται και τους υπομένει, γιατί είναι και αυτοί οι πλάσματά του, και προσπαθεί και τους αφήνει να μετανοήσουν. Εάν όμως δει κάποια στιγμή ότι δεν μετανοούν, θα επισύρουν την αγανάκτηση και την δίκαιη οργή του Θεού, και τότε να δούμε πού θα βρουν να κρυφτούν. Να δούμε πού θα βρουν να κρυφτούν όλοι αυτοί οι κύριοι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, δεν έχω τον χρόνο να τα αναφέρω. Τι έχουν πάθει όσοι πολεμούν την Εκκλησία και το Ράσο. Δεν λέω, δεν είμαι υπέρ του να συγκαλύπτουμε κάποια πράγματα ή κάποιες βρωμιές, όχι. Αλλά το να έρχονται αυτοί οι κύριοι και να παίρνουν 5 μεμονωμένα περιστατικά και να τα γενικοποιούν, και μάλιστα χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις για όλα, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, είναι μεγάλο λάθος και φαίνεται κακία. Και μάλιστα αυτοί οι κύριοι μοιάζουν με τα έντομα, με τις μύγες, οι οποίες μύγες είναι ακάθαρτες και πάνε από ακαθαρσία σε καθαρσία, πάνε από βρωμιά σε βρωμιά. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να μοιάσετε, λέει, στις μέλισσες, οι οποίες πάνε και κάθονται, επικάθονται, λέει, επί των λουλουδιών, επί των άνθιων, και ρουφούν τον έκταρ, ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο γλυκό. Και όχι, λέει, στα ακάθαρτα έντομα, τις μύγες, οι οποίες πετάνε από καθαρσία σε καθαρσία. Αυτό κάνουν οι κύριοι αυτοί. Πετάνε από καθαρσία σε καθαρσία και παίρνουν μερικά μεμονωμένα περιστατικά και τα γενικεύουν και χτυπάνε έτσι στο σύνολο την Εκκλησία. Και μάλιστα να φέρουν και κάποιους, θα έλεγα, μάρτυρες ολκής και σοβαρούς. Τους βλέπουμε τους μάρτυρες που φέρουν. Τις περισσότερες φορές, βέβαια, αναπόδεικτα στοιχεία, απλές καταγγελίες και ανώνυμες μάλιστα, και ορισμένες φορές μας φέρουν και μέχρι και ομοφιλόφιλους, μέχρι και τραβεστή, μας τους φέρουν μάρτυρες για να καταθέσουν εναντίον ιερέων. Αν είναι δυνατόν να έχει αξία η μαρτυρία ενός ομοφιλόφιλου, ενός τραβεστή, ο οποίος έχει πουλήσει το σώμα του στο πάθος και στην ειδονή και στον διάβολο, θα λέγαμε. Όχι ότι μισούμε αυτούς τους ανθρώπους, κάθε άλλο, όλους τους ανθρώπους τους αγαπάμε, μισούμε όμως την πλάνη τους, μισούμε την αίρεσή τους, μισούμε την αμαρτία,
όχι τον άνθρωπο. Έχουμε καθήκον να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και να βοηθάμε όλους τους ανθρώπους. Δεν χτυπάμε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Μιλάμε εναντίον της κακίας, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον της πλάνης και εναντίον της αιρέσεως. Ό,τι και να κάνουν λοιπόν αυτοί οι κύριοι, δυστυχώς δεν θα μπορέσουν. Το μόνο που θα κατορθώσουν να κάνουν είναι να επισύρουν αργά ή γρήγορα την οργή του Θεού και θα τιμωρηθούν πάρα πολύ φρικτά. Να το θυμάστε, αγαπητοί μου αδελφοί. Θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί και εδώ πάρα πολύ, αν δεν μετανοήσουν, αν δεν προλάβουν να μετανοήσουν, και εδώ, αλλά και στην άλλη ζωή. Εάν δεν προλάβουν να ζητήσουν συγγνώμη και να μετανοήσουν. Το τονίζω. Διότι προσπαθούν τώρα τελευταία με ένα μεθοδευμένο και ενορχιστρωμένο τρόπο να χτυπήσουν την εκκλησία, να χτυπήσουν το ράσο, να χτυπήσουν το μοναστήρια. Και βέβαια ο τελικός στόχος είναι αυτός, η πλήξη του ράσου και της εκκλησίας και απομάκρυση, να οι άνθρωποι να αρχίσουν πλέον να κρυώνουν με τους ιερείς και με την εκκλησία, να απομακρύνονται από αυτούς και να γίνουν εύκολη λία στα χέρια του διαβόλου και των οργάνωτων, των μάγων, των μέντιουμ, των αστρολόγων, των σκοτεινών δυνάμεων. Και ο τελικός του στόχος, ο οποίος θα φανεί σύντομα, λίγαν συντόμως θα δοτείτε, αγαπητοί μου αδελφοί, και αυτός είναι ο τελικός του στόχος, είναι να δημιουργήσουν αφιβολίες για τον κλήρο και τους μοναχούς, για να μπορέσουν σιγά σιγά να φύγουν όπως είπαμε, αλλά και συγχρόνως να πάρουν ό,τι υπάρχει στα χέρια της Εκκλησίας, κοιμήλια και περιουσία, για να μείνει πλέον φτωχή και χωρίς καμία δύναμη και τα μοναστήρια και η Εκκλησία. Για να πάρουν ακόμα, αν θέλετε, θυμηθείτε το αυτό, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, και τους θησαυρούς του Αγίου Όρους. Διότι το επόμενο βήμα θα είναι το Άγιο Όρος, θα το θυμηθείτε. Ξεκίνησαν σιγά σιγά και δειλά δειλά από τα μοναστήρια εκτός του Αγίου Όρους και από τους κλήρους, από τους κληρικούς, να χτυπάνε τους κληρικούς, ορισμένους κληρικούς και ορισμένα μοναστήρια, θα το γενικεύσουν σιγά σιγά και θα φτάσουν και στο Άγιο Όρος. Και θα πούνε τελικά ότι σε αυτούς θα αφήσουμε τα κοιμήλια μας, τα ιερά κοιμήλια μας. Σε αυτούς θα αφήσουμε τους πόρνους, τους ανήθικους, τους ομοφυλόφιλους, οτιδήποτε ψευτοκατηγορίες, έστω και ορισμένα μεμονωμένα που σέβουν περιστατικά, τους θησαυρούς του κράτους μας, τις πατρίδες μας, τα ιερά και τα όσια μας. Θα τα πάρουμε. Και θα τα πάρουν φυσικά, θα αγδίσουν όλη την εκκλησία και όλοι θα αφήσουν γυμνή, όπως είπαμε, τα μοναστήρια, γυμνά τα μοναστήρια και από οποιαδήποτε δύναμη, πνευματική και υλική, και θα είναι πλέον αυτοί οι μόνοι κυρίαρχοι, οι οποίοι θα κάνουν ό,τι θέλουν. Τελειώνει όμως η ώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατέ. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά πράγματα. Τι να πω τώρα, τι να πρωτοδιαβάσω. Ένας κανόνας λοιπόν, ο οποίος διαβάσαμε, είναι ο 61ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος καταδικάζει όλα αυτά τα οποία που είπαμε, με επιτίμιο 6 περίπου χρόνια. Είναι ο 24ος της Εναγκύρας, οι οποίοι λένε: οι καταμαντευόμενοι και τις συνηθίες των εθνών εξακολουθούντες, ή εισάγονται στην ΑΣ, εις τους εαυτών οίκων και ανευρέσει φαρμακιών και καθάρση, υπό τον κανόνα επιπτέτουσαν της πενταετίας. Όλοι αυτοί περίπου σε 5 χρόνια στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Εδώ ο 36ος της Ελλαδική Ατοπική Συνόδου μας λέγει πάλι ότι εμποδίζει ο παρόν κανόνα να γίνονται οι χριστιανοί γενικά και οι κληρικοί επαειδοί, αστρολόγοι, το να κάνουν φυλαχτά με διαβολικά συνεργείας και όλα αυτά τα παρόμοια. Και προσέξτε τι λέει εδώ πέρα, και ότι τους δεκ ποιούντας αυτά και φορούντας αυτά, ρίπτεχτε εκτός της εκκλησίας εκελεύσαμε. Να τους διώξετε, λέει, εκτός εκκλησίας όλους αυτούς, και τους μάντης και τους αστρολόγους και τους επαειδούς και όλους αυτούς. Να τους διώξετε, λέει, διότι αυτοί ποιούν τα έργα του διαβόλου και είναι όργανα και παιδιά του διαβόλου. Λοιπόν, αυτά από κανόνες, γιατί δεν προλαβαίνουμε, τους ανεφέραμε και προηγουμένως. Ο Μέγας Βασίλειος, όπως σας είπα, αναφέρει για την αστρολογία και καταδικάζει την αστρολογία. Λέει εδώ πέρα ότι ορισμένοι οι οποίοι παίρνουν σαν υποστήριξή τους ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία λέει ότι οι φωστήρες έσπασαν εις σημεία και εις καιρούς, και λένε, λέει, ότι η ζωή μας εξαρτάται από την κίνηση των ουρανίων σωμάτων, και δια τούτο λέγουν οι Χαλδαίοι, από τα άστρα συμπεραίνουν το μέλλον μας, και ότι ο συνδυασμός αυτών των άστρων και του ζωδιακού κύκλου, όταν συναντηθούν στο τάδε σχήμα κλπ, δημιουργεί την τάδε τύχη.
ή ο τάδε συνδυασμός των ιδίων φέρει την αντίθετο τύχη στη ζωή. Και δεν είναι ίσως άσκοπο να αρχίσω από λίγον παραπάνω και ομιλήσω για τα πράγματα αυτά για να δώσω μία εξήγηση. Και δεν θα είπω τίποτε δικό μου, αλλά θα τους ελέξω χρησιμοποιώντας κατά κόρον τα ίδια τα λόγια. Ελέγχει ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, όλους αυτούς τους ανόητους, όπως λέγει παρακάτω, αστρολόγους, οι οποίοι στηρίζουν την τύχη τους και το μέλλον τους και το δικό τους και όλων των άλλων ανθρώπων από τα άστρα και τα ζώδια και τους πλανήτες. Θα τους ελέξει λοιπόν και αρχίζει μετά, τους ελέγχει με πάρα πολλά επιχειρήματα, τα οποία δεν έχουμε χρόνο να τα διαβάσουμε όλα. Είναι στην εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου, στην 228 και κατωτέρων σελίδα, για όσοι ενδιαφέρονται. Μάλιστα σε ένα σημείο λέει ότι αυτοί είναι καταγέλαστοι που ασχολούνται με την ανύπαρκτη αυτήν τέχνη του αστρολόγου. Και όσοι πιστεύουν, ώστε, διαβάζω ξανά, ώστε αν είναι αδύνατο να πετύχει κανείς με ακρίβεια την ώρα και αν η παραμικρή μεταβολή μας κάνει να πέσουμε εντολές έξω από το στόχο μας, είναι καταγέλαστοι και αυτοί που ασχολούνται με την ανύπαρκτη αυτή τέχνη του αστρολόγου και όσοι πιστεύουν ανοήτως ότι αυτοί έχουν την δύναμη να γνωρίζουν τύχη των. Είναι καταγέλαστοι λοιπόν και είναι ανύπαρκτος η τέχνη της αστρολογίας. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, όπως σας είπα, οι πραγματικοί επιστήμονες και οι αστρονόμοι καταδικάζουν την αστρολογία και λένε ρητά ότι ούτε καν μπορεί να θεωρηθεί επιστήμη η αστρολογία. Και μάλιστα στηρίζονται και σε απαρχαιωμένο σύστημα, για όσους δεν γνωρίζουν, αγαπητοί μου τηλεθεατέ. Στηρίζονται στο σύστημα του Κλάβδιου, του Πτολεμαίου, ο οποίος ο Κλάβδιος ο Πτολεμαίος έζησε τον 2ο αιώνα και σαν κέντρο έχει την γη. Και πίσω, γύρω από την γη, γυρίζουν όλοι οι πλανήτες και τα αστέρια και τα ζώδια κλπ. Ενώ μετά, στη συνέχεια, ο Κοπέρνικος θέτει σαν κέντρο πλέον του ηλιακού συστήματος τον ήλιο. Και γύρω από τον ήλιο κινούνται όλα τα υπόλοιπα σώματα. Οι αστρολόγοι συνεχίζουν να, παρόλο που θέλουν να αυτοαποκαλούνται επιστήμονες, συνεχίζουν να στηρίζονται στο απαρχαιωμένο και καταργημένο, θα έλεγα, σύστημα του Κλάβδιου του Πτολεμαίου. Φανταστείτε πόσο επιστήμονες είναι, πόσο γνώση έχουν και πόσο αληθή θα είναι οι αποφάσεις, διότι αποφάσεις τους και αυτά τα οποία λένε στηρίζονται βάσει του γεωκεντρικού συστήματος του Κλάβδιου. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα είναι λάθος αυτά τα οποία λένε. Λοιπόν, να σας διαβάσω όμως δύο γνώμες και να κλείσω. Θέση Αμερικανών επιστημόνων. Στο περιοδικό Humanist δημοσιεύθηκε το 1975 ότι όποιος επιστήμονες διαφόρων κλάδων και μάλιστα τον αριθμό 192 επιφανείς επιστήμονες, μεταξύ των επιστημών αυτών ήταν και 12 νομπελίστες παρακαλώ, δημοσίευσαν στο περιοδικό Humanist το 1975 και στη σελίδα 102-104 το εξής κείμενο, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, σας διαβάζω μόνο μία πρόταση, ότι όποιος επιθυμεί να πιστεύει στην αστρολογία πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν υπάρχει για τις δασκαλίες της καμία επιστημονική βάση. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση. Το γεγονός της συνεχιζόμενης πιο κάτω διάδοση των αστρολογικών πινάκων, προβλέψεων και οροσκοπίων από τα μέσα μαζικής ενημερώσεις και από τους λοιπούς εκδότες σοβαρών εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων είναι ιδιαίτερα εξοργιστικό. Αυτό μπορεί να συντελέσει μόνο στην αύξηση του παραλογισμού και του σκοταδισμού. Να λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, ποιοι είναι οι παράλογοι και οι σκοταδιστές και οι μεσονιστές. Αυτοί οι κύριοι που ασχολούνται με την αστρολογία και με τα άστρα και λένε ότι η τύχη μας και το μέλλον μας εξαρτάται και η ζωή μας από τα άστρα και από τους πλανήτες. Γνώμη επιστημών, 192 επιφανών επιστημόνων, 12 νομπελίστες μέσα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία επιστημονική βάση. Το 1949 στη Βόνη της Γερμανίας δημοσιεύθηκε η εξής δήλωση, πάλι από επιστήμονες, γνωμοδότηση της Διεθνούς Αστρονομικής Εταιρείας, Αστρονομικής Εταιρείας, επιστήμη, και λένε ότι η αστρολογία δεν κατόρθωσε ποτέ να αποδείξει ότι είναι επιστήμη. Η αστρολογία είναι μόνο ένα σύστημα αυθαιρέτων κανόνων. Ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να εγείρει την απέτηση ότι προσφέρει επιστημονικά κατοχυρωμένες ερμηνείες και προβλέψεις κλπ. Κλπ. Εδώ όμως, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, θα κλείσω, διότι ο χρόνος έχει ήδη παρέλθει, πέρασε ένα τέταρτο από το ωράριο το κανονικό μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την διεύθυνση του ηλεκτρικού σταθμού της Τηλετώρα,
για την ευγενή αυτή προσφορά τους να μιλήσω ένα τέταρτο παραπάνω. Ζητάω συγγνώμη που ξεκίνησα λίγο αργά τη σημερινή εκπομπή μας. Θα είμαι κοντά σας στην επόμενη μισή με μία ώρα για να δεχτώ τα τηλεφωνήματά σας στα τηλέφωνα του σταθμού που είναι 9270 902 904. Να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή μου κάθε Σάββατο 3 με 4, η οποία με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχιστεί με σοβαρά και επίκαιρα θέματα και με διάφορες καταγγελίες. Να σας ευχαριστήσω για τα τηλέφωνα τα οποία μου κάνετε και στον σύλλογό μας, τον Ιεροπροστολικό μας Σύλλογο Άγιο Κοσμάτων Ετωλό, για τις καταγγελίες τις οποίες μου αναφέρετε, για τις ευχαριστίες, για τα συγχαρητήρια, για τις κρίσεις σας, για τις επικρίσεις σας και από ορισμένους από εσάς. Θα αναφερθώ σε δικά σας ερωτήματα που έχετε θέσει στα τηλέφωνα και εδώ του σταθμού αλλά και του συλλόγου μας. Θα αναφερθώ και στις καταγγελίες σας. Περιμένω κι άλλες αναφορές σας και άλλες καταγγελίες σας. Η εκπομπή αυτή γίνεται για όλους εσάς, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Θα είναι κοντά σας, δυναμική και αγωνιστική και ομολογιακή, για να σας ενημερώνει, να σας διαφωτίζει και να σας βοηθάει για διάφορα χρήσιμα θέματα. Κλείνοντας λοιπόν, να καταδικάσουμε την μαγεία ρητά και κατηγορηματικά μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τους Ιερούς Κανόνες Εκκλησίας μας, μέσα από τους Αγίους Πατέρες Εκκλησίας μας, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, που δυστυχώς πάλι δεν είχαμε χρόνο να διαβάσουμε, και να πω ότι να σας προτρέψω να διαβάσετε δύο βιβλία πάρα πολύ χρήσιμα για τα θέματα αυτά, το οποίο το ένα είναι του Αγίου Νικοδήμου περί των ειδών της μαγείας, και το άλλο είναι η αστρολογία στο φως της Ορθοδοξίας, είναι του αημνήστου πατρός Αντωνίου Αλεβιζόπουλου, δύο πάρα πολύ θαυμάσια βιβλία, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στο βιβλιοπωλείο του συλλόγου μας, που είναι στην οδό το ΣΥΤΣΑ 1Β. Να τα διαβάσετε, αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ χρήσιμα και θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα. Θα επανέλθω όμως αργότερα και σε άλλες εκπομπές για το ίδιο θέμα. Εδώ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε μαζί σας πάλι το ερχόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα, 3 με 4. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 8 Δεκεμβρίου θα πάμε προσκυνηματική εκδρομή στο Λουτράκι, στον Όσιο Πατάπιο και στην Αγία Υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, ένα μισό δευτερόλεπτο θα αργήσω. Να σας ενημερώσω πάλι επίσης ότι κυκλοφόρησε το νέο Max του Νοεμβρίου, στο οποίο υπάρχει μέσα η ανέρεση του παλαιότερου Max που είχε δημοσιεύσει κάποια πράγματα. Είναι εδώ, θα σας το διαβάσω την άλλη μέρα. Προθυμηθείτε το Max του Νοεμβρίου, υπάρχει η συγγνώμη, η δημόσια συγγνώμη, οφείλουμε στον πατέρα Μάξιμο μία συγγνώμη δημόσια. Ανοιχτή γραμμή και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, ο Θεός μαζί σας.